καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω στα γραφεία της Κοινοφελούς Επιχείρησης, να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μήνας Δεκέμβριος, μήνας εκδηλώσεων χριστουγεννιάτικων για την Κοινοφελή Επιχείρηση. Βρισκόμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε στην ευχάριστη θέση, να σας ανακοινώσω ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω της ΚΕΔΑ διοργανώνει στην πόλη της Αλεξάνδρειας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις εκδηλώσεις με την ονομασία Χριστούγεννα στην πόλη και στο πλατή με τη συνεργασία της Αστερούπολης, μάλλον και η Αστερούπολη διοργανώνει στο πλατή τις πετυχημένες για τέταρτη χρονιά και οι εκδηλώσεις εκεί τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑ. Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση, να ευχηθώ στην καινούργια πρόεδρο και στο καινούργιο Δέλτα Σίγμα της Αστερούπολης καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο το οποίο έχουν αναλάβει και ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μία άψογη συνεργασία. Το πρόγραμμα της Αστερούπολης θα ανακοινωθεί από την Αστερούπολη τις επόμενες μέρες. Να πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, στα Χριστούγεννα στην πόλη. Ξεκίνησε πέρσι πειραματικά, είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνεται στο Δήμο από πλευράς και διάρκειας, κρατάει γύρω στις 40 μέρες και από πλευράς δράσεων και εκδηλώσεων. Γίνονται γύρω όπως το πρόγραμμα το οποίο σας έχει αποσταλεί πριν λίγο σε email, αποτελείται από 15 με 16 εκδηλώσεις. Όπως και πέρσι, οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με διάφορους φορείς, συλλόγους και εθελοντές. Φέτος τα Χριστούγεννα στην πόλη μεγαλώνουν. Ο χώρος πάλι που επιλέξαμε είναι το πνευματικό κέντρο. Απλά δεν θα αρκεστούμε μόνο μπροστά στην πρόσωψη του πνευματικού κέντρου. Φέτος θα επεκταθούμε και από τα πλάγια που είναι ο πεζόδρομος και θα φτάσουμε μέχρι πίσω στην παιδική χαρά. Αποτελείται από το παγοδρόμιο, το οποίο όπως γνωρίζετε και φέτος άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας. Η ΚΕΔΑ δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, απλά του παραχωρούμε τον χώρο και το στήνεθος ο επιχειρηματίας. Δεν θα έχει τέντα φέτος το παγοδρόμιο. Μας υποσχέθηκε ότι η ποιότητα του πάγου και το παγοδρόμιο θα είναι σε καλύτερης τεχνολογικής άποψης και η ποιότητα πάγου θα είναι πολύ καλύτερη. Θα προσληφθούν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ο επιχειρηματίας θα προχωρήσει την πρόσληψη 10 με 12 ατόμων στη διάρκεια των 40 ημερών και όλα τα άτομα αυτά θα είναι από το Δήμο Αλεξάνδρειας. Πέρα από το παγοδρόμιο φέτος θα υπάρχει και να πω ότι οι τιμές θα είναι 4 ευρώ, συζητήσαμε με τον επιχειρηματία, για μισή ώρα και 6 ευρώ για μία ώρα. Πέρσι ήταν 5 και 8 αν δεν κάνω λάθος. Οι τιμές αυτές 4 και 6 δεν είναι δεσμευτικές, είπε θα είναι πιο κάτω, πιο πάνω δεν θα είναι. Θα υπάρχει ένα τρενάκι για τους μικρούς μας φίλους, όπου η τιμή εισιτηρίου θα είναι 2 ευρώ και θα υπάρχει και μια τέντα με διάφορα γύρω στα 10 κερματοφόρα παιχνίδια. Θα έχει κάποιες μπασκέτες, κάποια αλογάκια, αυτά που χτυπάνε με τα καπάκια, με τον αέρα και αυτά. Αυτό είναι το Luna Park του Χριστούγεννα στην πόλη. Τα σπιτάκια πέρσι, το χριστουγεννιάτικο χωριό αποτελούνταν από 3 σπιτάκια. Φέτος θα αποτελείται από 5. Θα αποτελείται από το ταχυδρομείο του Άγιο Βασίλη, το οποίο θα το αναλάβουν οι πρόσκοποι. Από το σπιτάκι όπου θα γίνει το face painting, το οποίο το αναλαμβάνει η θεατρική ομάδα του Δήμου μας. Θα υπάρχει ένα σπιτάκι με κατασκευές και χειροτεχνίες, όπου υπεύθυνοι σε αυτό θα είναι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου μας, της κορυφής και του 7ου Δημοτικού. Θα υπάρχει ακόμη ένα σπιτάκι όπου για πρώτη φορά φέτος θα γίνεται αφήγηση παραμυθιών σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και ακόμη ένα σπιτάκι το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης και του κόσμου θα προσαρμόζεται είτε face painting είτε κατασκευές. Θα υπάρχει όπως είπαμε μπαζάρ,
σε καθημερινή σχεδόν βάση, από, γιατί οι αιτήσεις που μας έρχονται είναι από διάφορους συλλόγους, γυμνάσια, δημοτικά, από τα παιδιά της Άνοιξης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο χώρος των εκδηλώσεων, όπως είπα, το μπαζάρ θα είναι από τα πλάγια προς το πεζόδρομο. Και ο χώρος στον οποίο οι εκδηλώσεις, οι δράσεις, τα θέατρα, το πλοθέατρο, καραγκιόζεται σε διάφορες συναυλίες, εκτός από την πρώτη, την έναρξη του άναμα του δέντρου, η οποία θα γίνει πάλι στον ίδιο χώρο, στη Βετσοπούλου και στην Τράπεζα Πειραιώς μπροστά, όλες οι άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν στον πεζόδρομο. Τώρα που τελειώνει, μέσα της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται το έργο, που εκεί θα στήσουμε μια εξέδρα και θα γίνονται εκεί οι εκδηλώσεις. Θα υπάρχει, σας συστάλλει το πρόγραμμα όπως σας είπα, χωρίς λεπτομέρειες, είναι επιγραμματικά οι τίτλοι, το μέρος και η ώρα της κάθε εκδήλωσης. Θα υπάρχει καθημερινά δελτίο τύπου από την κοινοφελή επιχείρηση με λεπτομέρειες της κάθε δράσης, αν υπάρχουν κάποιες, να υπάρχει ενημέρωση, αν υπάρχει κάποιες αναβολές, αν υπάρχει αλλαγή της ώρας και οτιδήποτε έχει σε σχέση με το καθημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, θα υπάρχει καθημερινό δελτίο τύπου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα σας ζητήσω τη στήριξη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και συχνότερη προβολή των εκδηλώσεων, ώστε να έχουμε ο κόσμος να έχει έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Τα τηλέφωνά μας και ο χώρος της κοινοφελούς επιχείρησης όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων είναι ανοιχτός. Είστε καλοδεχούμενοι ανά πάσα στιγμή, είτε σε μένα προσωπικά, είτε σαν αντιπρόεδρο, σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ, είτε για διευκρινήσεις, είτε για κάποιες συνεντεύξεις, οτιδήποτε θέλετε. Ευελπιστούμε με τη βοήθεια, ευελπιστούμε καιρού θέλοντος και με τη βοήθεια και συνεργασία όλων των φορέων, είτε ομάδων που συμμετέχουν ενεργά, είτε δημοσιογράφων, είτε ηλεκτρονικού, είτε γραπτού τύπου, να έχουμε επιτυχία, μεγαλύτερη αν γίνεται και από πέρσι, και τα φετινά Χριστούγεννα να μας μείνουν αξέχαστα και το κέρδος το οποίο θα έχουμε αποκομίσει από όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι να δούμε το χαμόγελο των παιδιών ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Σε ευχαριστώ. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες διευκρινήσεις. Θα πείτε κάτι κι εσείς. Μπορούμε να απαντήσουμε. Η κάλυψη των εξόδων είναι περίπου 14.000 ο προπολογισμός που θα είχα αναφέρει στο διάβια. Ναι. Κρίνεται το ποσό ικανοποιητικό για την κάλυψη των εκδηλώσεων ή θα υπάρξουν και κάποιες χορηγίες από κάπου? Όχι, φέτος έχουμε ένα χρόνο που είμαστε διοίκηση της κοινοφιλούς επιχείρησης από την αρχή της καινούργιας χρονιάς του 2015 με την διαχείριση των εξόδων και εσόδων που είχε η κοινοφιλή επιχείρηση καταφέραμε και βάλαμε ένα ποσό της τάξης των 14 με 15.000 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αν σκεφτείς ότι γίνονται 16-17 εκδηλώσεις, στείνεται όλο αυτό το πανηγύρι, γνωρίζεις πολύ καλά ότι για κάθε μία χ εκδήλωση το μίνιμουμ ήχου ξεκινάει από 500 με 600 ευρώ. Τώρα φαντάσου, για ένα μήνα ήχο με 15-16 εκδηλώσεις και αναλώσιμα και face painting και κουκλοθέατρα, καραγκιόζιδες, θεατρικές ομάδες, συναυλίες, είναι γύρω στα 14.000. Λίγο να μας εξηγήσετε, είπατε ότι φέτος το παγοδρόμιο θα είναι ανοιχτό. Ναι. Δεν θα υπάρχει τέντα. Χωρίς τέντα. Αυτό τι αρνητικές επιπτώσεις έχει? Δηλαδή, μπορεί να βρέξει, να χιονίσει. Περιπτώσεις αυτές τι γίνεται? Δεν λειτουργεί το παγοδρόμιο? Μίλησαμε με τον επιχειρηματία. Πέρυσι ο περσινός επιχειρηματίας το είχε σκεπασμένο. Ο επιχειρηματίας ο συγκεκριμένος μας είπε ότι τα περισσότερα παγοδρόμια είναι έτσι και είναι πιο ωραίο, πιο ευχάριστο στα παιδάκια. Κάνοντας πατινάς να είναι ανοιχτό, να μην είναι κλειστά. Δεν νομίζω να έχουμε επιπτώσεις. Απλά είναι όταν βρέχει ή έχει άσχημο καιρό δεν θα δουλεύει. Απλά και αυτός μας είπε γιατί και σε άλλες πόλεις που βλέπουμε τα περισσότερα είναι ανοιχτά. Είναι καλύτερο στη διάθεση των παιδιών όταν κάνουν πατινάς να είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Δεν νομίζω, πιστεύω θα είναι καλύτερο από το περσινό. Σίγουρα συμφωνώ, απλώς λέω σε περίπτωση καιρικών φαινομένων. Σε περίπτωση καιρικών φαινομένων ούτως ή άλλως δεν θα μπορεί να βγει ο κόσμος. Τα παιδάκια δεν τα βγάζει όταν έχει πολύ κρύο ή βροχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο το παγοδρόμιο κλειστό, θα είναι και τα σπιτάκια. Γιατί και οι εθελοντές από τη θεατρική ομάδα και οι πρόσκοποι δεν θα μπορέσουν να
προσφέρουν αυτά που θα έχουν στα σπιτάρια στα παιδιά ενώ βρέχει ή χιονίζει. Άρα πιστεύω ότι θα είναι μία και το αυτό. Βασίλη, το ρίσκο το παίρνει ο επιχειρηματίας και όχι η επιχείρηση. Βέβαια, για να έχει επιτυχία όλες αυτές οι δηλώσεις, είπαμε προϋπόθεση είναι να υπάρχει καλός καιρός. Συμφωνώ, αλλά σε περίπτωση που ομιγέννητο κάτι δεν πάει καλά ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα είναι κλειστά όλα. Εσάς θα μνημονεύσει ο κόσμος. Θα είναι όλα κλειστά, γιατί δεν γίνεται. Δεν θα είναι ούτε η θεατρική ομάδα έξω, ούτε οι πρόσκοποι. Όταν βρέχει ή χιονίζει. Εμείς θέλουμε τον καιρό να είναι. 9 στα 10 παραγωδρόμια πανελλαδικά είναι χωρίς τέντες. Και είμαστε ανοιχτό χειμώνα. Θα έχουμε και τον καιρό. Μακάρι να είναι συμμαχός μας. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση. Θα χρησιμοποιηθούν ηχητικά του Δήμου και τη σκελά που έχει στην. Ναι, σε πολλές εκδηλώσεις έχουμε ηχητικά μας. Έχετε υπολογίσει το κόστος που θα. Τι εννοείς, για τις εκδηλώσεις ή τις παλιά όπως γινόταν στον δρόμο στη Βετσοπούλου. Τι... Για τις εκδηλώσεις, αυτές εδώ. Ναι, όλη η ηχητική κάλυψη και μέσα στα 14 χιλιάρικα είναι και η ηχητική κάλυψη και των 16 εκδηλώσεων. Ναι, λέω. Νομίζω ότι υπάρχει. Σε κάποιες εκδηλώσεις θα δούμε τα ηχεία της ΚΕΔΑ. Τα ηχεία της ΚΕΔΑ θα χρησιμοποιηθούν. Σε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες θεατρικές παραστάσεις, αυτά θα χρησιμοποιηθούν τα εκεί που μας παίρνει τα δικά μας τα ηχεία. Εκεί που καλύπτουν. Έχει υπολογιστεί το κόστος, ας πούμε, πώς θα. Ναι, έχει υπολογιστεί όλα. Το κόστος που θα πληρώσει η κοινοφελής εκδήλωση. Που θα γλιτώσει, ας πούμε. Εντάξει, το κόστος, άμα σκεφτείς ότι θα γίνουν 3-4 εκδηλώσεις και αυτά, πάνω από 2-3 χιλιάρικα είναι το κέρδος μας. Πρέπει να αναφέρουμε για το παγόδρομο τις κάρτες που θα έχουμε για. Α, ξέχασα να πω ότι ναι, μέσα στη συμφωνία είναι ότι ο επιχειρηματίας από το παγοδρόμιο θα μας παρέχει γύρω στις 500 κάρτες ελευθέρας για να τις μοιράσουμε. Θα δώσουμε και σε εσάς 5-10 κάρτες να τις βγάλετε από τα site και θα είμαστε σε συνεργασία. Μιλήσαμε και με το τμήμα πρόνοιας και με το κοινωνικό παντοπολείο. Θα μοιραστούν σε διάφορες ευπαθείς ομάδες. Έναρξη πότε είναι η έναρξη? Είναι στις 4 Δεκεμβρίου. 4 στο παγοδρόμιο, γιατί 4 Δεκεμβρίου. Παρασκευή το παγοδρόμιο θα ξεκινάμε τις εργασίες τη Δευτέρα, αρχίζουμε να ξυλώνουμε τις τέντες. Την Τρίτη θα έρθει αρχίζει να στείνεται το παγοδρόμιο μαζί με τα σπιτάκια, τα τρενάκια και αυτά. Το παγοδρόμιο, από ό,τι μας είπε ο επιχειρηματής, επειδή δεν υπάρχει τέντα, κάνει γύρω στις 4 ώρες να στηθεί και 2 μέρες. Να γίνει ο πάγος. Δηλαδή, καιρού θέλοντος, τώρα λίγο τα προγνωστικά λένε κάποιες ψιλοβροχές μέσα στην εβδομάδα Δευτέρα-Τρίτη, θα δούμε. Πιστεύουμε Πέμπτη Παρασκευή να ξεκινήσει. Και να γίνει μετά επίσημα η άνοιξη της 4ης Δεκεμβρίου. Είναι το σταθερό που είναι στο προάβλιο, όχι στους δρόμους. Όχι, σταθερό. Δεν βγαίνει στους δρόμους. Το κοιτάξαμε και αυτό, αλλά και το κόστος είναι τεράστιο και εγκυμονή κάποιους κινδύνους έπρεπε να πάρουμε κάποιες. Να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση ένα χεράκι κάποιο παιδί και δεν θέλαμε να βλέψουμε. Και με την αστυνομία και αυτά δεν θα είχαμε. Με το θέμα της μονοχαράς τι έγινε? Στείλατε σε συλλόγους να κάνετε μια. Ναι. Μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις, σκέψη της επιχείρησης ήταν στις 31 του μηνός το πρωί να διοργανωθεί μια γουρνοχαρά. Στείλαμε email. Και μιλήσαμε και τηλεφωνικά με όλους τους συλλόγους όσοι μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δυστυχώς η συμμετοχή των συλλόγων ήταν πάρα πολύ μικρή. 2 ή 3 σύλλογοι ανταποκρίθηκαν. Μας έφεραν σαν δικαιολογία ότι σχεδιάζουμε κι εμείς να κάνουμε γουρνοχαρά στο χωριό μας, ο σύλλογός μας. Είναι εργάσιμη μέρα και το αφήσαμε